Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το γλιστό του Περιστερίου, όπου όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το σημερινό παιχνίδι μας για την πρεμιέρα του κυπέλου, νέα σεζόν, για το μπασκετάκι, νέα σεζόν, για τις ομάδες. Σε ευχηθούμε καλό ξεκίνημα σε όλους και να απολαύσουν όλη την αγωνιστική χρονιά. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν για το κύπελο και μπαίνουν δυναμικά οι Black Mamba, οι οποίοι απόψε αντιμετωπίζουν τους Οκλαλιώμα 2-0, με τους σημερινούς γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ με τον Ακόπουλο. Είναι επίθεση τώρα σημερινή φιλοξενούμενη, ένα σούτ από το πλάι, όχι καλό, το rebound στα χέρια του Ρεπάνη. Μονέος σε ένα δίποντο με άστοχο. Μαζέψε ο Καραγιώργης. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες για τις δύο ομάδες. Από τη μία για την Black Mamba, για τους Black Mamba, με συγχωρείτε. Ξεκινούν οι ζωγράφος Δημήτρης Μονέος, Γιάννης Μονέος, Νακόπουλος και Ρεπανής. Από την άλλη έχουμε τον Γιαννάκη, τον Γκίκα, τον Καλογερόπουλο, τον Σιαμίση και τον Καραγιώργη στην πεντάδα. Τον Οκλαλιώμα. Το 2-0 παραμένει στο σκορ. Μονέος στην κορυφή. Αυτή στον Ακόπουλο θα πάρει ένα τρίποντο εκείνος. Θα καταλήγει μπάλα στο καλάθι. Επιθετικό rebound, ανανεώνουν την επίθεσή τους με τον Ρεπάνη μπλε. Η γαλάζιοι πιο συγκεκριμένα. Θα του κάνει το χατήρι μπάλα εδώ του Μονέου. Θα γίνει το 5-0. Γκίκας το σκέφτηκε, έμεινε μόνος του, εκτέλεσε. 5-3. Πρώτο ευστόχο σουτ για τους Οκλαλιώμα. Και αρχηρός Γκίκα. Για δύο ήταν τελικά το σουτ. Ήταν τρίποντο, πάταγε. Όχι, τώρα μέτρησε τελικά. Για 3, 5-3. Καλή άμυνα από τον Νακόπουλο. Μπάλα και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Γιαννάκης για 3. Δεν είναι καλό το σουτ. Μονέος θα γραμπώσει την μπάλα. Θα τρέξει στην άλλη πλευρά. Ο ίδιος τελείωσε την φάση. Μπήκε και βγήκε όμως η μπάλα από τον Στεφάνη. Διέσχισε αρκετό δρόμο εδώ ο Σιαμίσης, η πάσα του ωστόσο κατέληξε στον Νακόπουλο. Αυτός επιχειρεί να κατεβάσει, μια προσποίηση πάσα στην συνέχεια από τον Ρεπάνη, δεν μπήκε το καλάθι. Τον ζωγράφο και το φάουλ στην συνέχεια από τον... Όχι, δεν ήταν φάουλ. Απλώς ακούμπησε τελευταίος ο Νακόπουλος. Γιαννάκης πήρε 14 λεπτά για την επίθεση. Σκιαμίσης, σκαστή πάσα. Βρίσκει χώρο, δεν μπορεί να εκτελέσει ο Καλογερόπουλος. Βγήκε η άμυνα. Ο νέος συγκρατεί, αφήσε έξω. Ο Γιάννης τώρα μονέος. Θα συνεργαστεί με τον Δημήτρη. Άστοχο το σουτ για 2. Γκίκας πιεζόμενος. Παλεύει εκεί, θα χάσει τελικά. Νακόπουλος κρατάει την ισορροπία του, κρατάει και την κατοχή. Και θα παίξει ωραία δίπλα του με τον Δημήτρη Μονέα. Αυτός θα τελειώσει τη φάση για το 7-3. Πέρασε ωραία ο Καραγιώργης. Δεν βρήκε κάτι καλό. Νακόπουλος μια no-look pass, θα καταλήξει μπάλα και πάλι στα δικά του χέρια. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία μαζί με τον Δημήτρη Μονέο. Και το σκορ στο 9-3, δυναμικό ξεκίνημα για τους Black Mamba. Στο συνέξι τώρα οι γηπεδούχοι. Θα γίνει το κλέψιμο και πάλι. Δημήτρης Μονέος έχει φύγει στην άλλη πλευρά, είναι λίγο πιο δυνατή η πάσα. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει, προσπάθησε εκεί να βρει κάποιο συμπαίκτη, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Γιαννάκη. Με το ένα χέρι τώρα εκεί ο ίδιος θα τελειώσει τη φάση.
Έχει μείνει ξεχασμένο στην άλλη πλευρά ο Μονέος. Προσπαθεί να τον ακολουθήσει ο Σιαμίσης, αλλά δεν καταφέρει να τον σταματήσει. Και έχουμε το 11-3. Και time out νωρίς για τους Οκλαγιώμα. Επιστροφή μετά το time out, στο 11-3 βρίσκεται αυτή την στιγμή το σκορ. Με τους γηπεδούχους να έχουν μπει καλύτερα σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και να έχουν πάρει ένα προβάδισμα 8 πόντων τώρα με καλές άμυνες, με κλεψίματα. Δυσκολεύουν αρκετά την επίθεση των Οκλαγιώμα, οι οποίοι θα βρουν το σκορ τώρα με τον Γκίκα να δίνει την λύση για το 11-5. Ο Γκίκας, ο οποίος είναι και ο μοναδικός παίκτης που σκοράρει μέχρι στιγμής για τους φιλοξενούμενους. Τρίποντο τώρα εύστοχο από τον Δημήτρη Μονέο, ο οποίος συνεχίζει δυναμικά. Βρίσκει σκορ τώρα και πίσω από τα 6.75 για το 14-5. Μια ανάσα από την διψήφια διαφορά η γηπεδούχη. Γκίκα σπάσιμο της μέσης στον αέρα, υπάρχει φαουλ. Και αυτές θα είναι και οι πρώτες βολές του παιχνιδιού. Χαμένη πρώτη βολή. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη βολή του Γκίκας. Θα την βάλει αυτή για το 14-6. 6 πόντι όλοι για χειρός Γκίκα. Ρεπάνη σε αυτές τον Μονέο, ένα βήμα στο πλάι από εκείνον για να εκτελέσει για τρεις ψηλότερα. Αλλά θα κοπεί στην συνέχεια ο ζωγράφος. Καλή άμυνα εδώ για την Οκλαγιώμα. Έχουν μια ευκαιρία για να μειώσουν. Γκίκας άφησε δίπλα του στον Γιαννάκη. Γκίκας στην κορυφή. Ζητάει κοντά του κάποιον για screen. Καραγιώργη στα 4, εκτελεί για 3 μπάλα στο σίδερο. Νακόπουλος με χώρο, βρήκε την πάσα για τον Ρεπάνη. Ζητάει ηρεμία εκείνος. Νέο τρίποντο από τον Δημήτρη Μονέο, αστοχό. Παρενέβη και ο Ρεπάνης και έκλεψε. Μάζεψε, με συγχωρείτε, το rebound. Ναι, επιθετικό rebound για τους Black Mamba. Ναι, 9 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Νέος πιέζεται, κερδίζει το φάουλ από τον Σιαμίση. Δύο αλλαγές τώρα για τους Οκλαγιώμα. Νικονιάτης και Κωνσταντάρας πέρασαν στο παρκέ για πρώτη φορά. Δημήτρης Μονέος. Μένει με τον Γκίκα. Στα 4 δευτερόλεπτα, πολύ καλή άμυνα από τον Γκίκα, του έκλεισε το δρόμο. Και απομένουν 2,5 τώρα στο ρολόι. Θα πρέπει να βιαστούν εδώ οι γηπεδούχοι. Ο Ρεπάνης είναι αυτός που θα επαναφέρει. Πήρα από κοντά, πρόλαβε το χρονόμετρο ο ζωγράφος. Δεν είναι όμως το καλάθι. Παραμένει το 14-6. Παρακινδυνευμένη εδώ η πάσα του Γκίκα. Έγινε το φθήνο λάθος. Ζήτησε και ο ίδιος συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για αυτή την κακή επιλογή. Και έχουμε φάουλ στην συνέχεια. Είναι το τρίτο ομαδικό για τους Οκλαγιώμα. Ένα ομαδικό με στιγμής για τους Black Mamba. Ρεπάνης, Ακόπουλος. Χωρίς να φοβηθεί, στοχή ωστόσο. Διεκδικήσει την μπάλα, έχουμε τζάμπολ. Η κατοχή, να δούμε για ποιον είναι, για τους φιλοξενούμενους. Τελευταίο τρίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Σταθερά μπροστά από το ξεκίνημα η γηπεδούχη. Καραγιώργης.
Την μπάλα κατέληξε στον Κωνσταντάρα, από μέση απόσταση θα εκτελέσει. Μονέως έχει χώρο για να φύγει στον εχνιδιασμό, θα τελειώσει ο ίδιος με το δεξί lay-up για το 16-6. Στο συν 10 για πρώτη φορά σήμερα. Η διαφορά μειώνει όμως αμέσως ο Καλογερόπουλος. 16-8. Νακόπουλος. Ρεπάνης άφησε δίπλα του ένα σουτ για δύο πόντους. Όχι καλό όμως από τον ζωγράφο. Καραγιώργης, πάρα πολύ ωραία η κίνησή του. Εξαιρετικά θα φτάσει εκεί μέχρι το τελείωμα. 16-10. Πάρα πολύ όμορφα ξεδιπλώθηκε και στην επίθεση ο Καραγιώργης. Μειώσε στις 6. Μονέως προσποιήθηκε. Γύρισε ωραία, απέφυγε τον αντίπαλό του και σκόραρε ο ζωγράφος για το 18-10. Καραγιώργης το θέλει το σουτ, θα το πάρει, δεν θα το βάλει όμως. Δημήτρης Μονέως. Πάει στα ίσα, συγκρούστηκε με τον Καραγιώργη, καθαρή άμυνα προς στιγμή. Νακόπουλος από την γωνία το βάλε. 21-10. Τα έχει αυτά τα σουτ, δεν διστάζει να τα πάρει και δικαιώθηκε εδώ στην συγκεκριμένη φάση για την επιλογή του ο Νακόπουλος. 21-10 στο συν 11. Στη μέγιστη τιμή της πλέον η διαφορά. Κικάς. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, έφτασε κοντά, δεν σκόραρε. Πολύ δυνατή εδώ η πάσα του Νακόπουλου. Ζητάει συγγνώμη από τον Μονέο. Ενώ έχουμε και αλλαγή τώρα για τους Γαλάζιους, με τον Καραλή να παίρνει την θέση του ζωγράφου. Καραγιώργης. Έπαιξε δίπλα του με τον Γιαννάκη. 5 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Καραγιώργης ψάχνει λίγο χώρο. Βρέθηκε στο παρκέ και υπάρχει και σφύριγμα για φάουλ. Με τον Νακόπουλο να φαίνεται να διαφωνεί. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Black Mamba. Μέσα η πρώτη βολή, 21-11. Χαμένη η δεύτερη. Παραμένει διαφορά στο Γκυλάς, Τρογκυλάς 10 πόντους. 27 δευτερόλεπτα. Ένα τρίποντο από τον Γιάννη Μονέο, το βάζει, 24-11. Έχει δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Οκλαγιώμα. Γιαννάκης οργανώνει. Έπαιξε ωραία με τον Καραγιώργη από τα δεξιά. Αυτός σκοράρει, 24-13. Πίσω από το κέντρο θα πετάξει ο Μονέος. Φινάλε λοιπόν πρώτη περίοδο με το σκορ στο 24-13 υπέρ των Black Mamba. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος. 24-13 υπενθυμίζω το σκορ. Στο συν 11 η Black Mamba. Με τον Δημήτρη Μονέο να πρωταγωνιστεί για τους γηπεδούχους μέχρι στιγμής με 12 πόντους. Και 4 rebound από κοντά του ο Νακόπουλος με 11 πόντους. Και 3 rebound. Ας το πω. Το σουτ του Μονέου. Γυρίζει μπάλα τώρα στην περιφέρεια. Ρεπάνης από πιο κοντά. Αστοχή και εκείνος ψηλότερα ο Νακόπουλος. Κέρδισε το φάουλ τον Καραγιώργη, ο οποίος αθελά του εκεί τον βρήκε στο κεφαλί. Μουσική.
χαμένη πρώτη βολή. Στο σίδερο και η δεύτερη. Καραγιώργης αναλαμβάνει να κατεβάσει. Γιαννάκης περιμένει στα αριστερά και πάλι Καραγιώργης. Με το ένα χέρι μπαλαβρήκε στο πλάι του ταμπλό. Νακόπουλος πάει μέχρι το τέλος, θα τα κάνει όλα μόνος του. 26-13. Νικονιάτης. Γιαννάκης. Κάνει τις αυρωτές στο έδαφος ο Κωνσταντάρας. Πέφτει εκεί να τον σηκώσει ποτικά ο Ρεπάνης. Από ένα ομαδικό τώρα οι δύο ομάδες. Νικονιάτης θα το πάρει το τρίποντο, δεν το έκανε το χατήρι όμως η μπαλά. Γιάννης Μονέος διασχίζει αρκετά μέτρα. Φίνει στον Δημήτρη χωρίς να διστάσει εκείνος, θα εκτελέσει και πολύ καλά θα κάνει. 29-13. Πάρα πολύ καλά ποσοστά μέχρι στιγμής από το τρίποντο για τους γηπεδούχους. Στο συν 16 πλέον βρίσκονται οι Black Mamba, οι οποίοι θα κλέψουν τώρα. Ο Γιάννης Μονέος κρατάει, βρίσκει και τον Ακόπουλο. Αυτός με τη σειρά του άσκησε τον Δημήτρη Μονέο, πήγε με φόρα προς τα μέσα, στόχησε όμως. Νικονιάτης. Πάσα έξω στην περιφέρεια στον Κωνσταντάρα, ο οποίος βλέπει τις επιλογές του. Πολύ ψηλή όμως η πάσα του. Καταλήγει εκτός αγωνιστικών ορίων. Ενώ τώρα ο Μαρίτσας θα περάσει το παρκέ για τους Black Mamba. Για να πάρει και δύο ανάσες ο Ρεπάνης. Δημήτρης Μονέος υποπίεση μέσα. 32-13. Τρομερός Δημήτρης Μονέος μέχρι στιγμής. Κάνει εκπληκτικά πράγματα για τους Black Mamba. Οι βρίσκονται στο συν 19, δεν μπόρεσε να απαντήσει από την άλλη πλευρά ο Καλογερόπουλος. Γιάννης Μονέος τώρα θα πάρει τη σκυτάλη. 35-13, ξεφεύγει το πράγμα. Αυτό βλέπουν και οι Οκλαλιώμα, γι' αυτό και καλούν σε time out. Δημήτρης Μονέος και Γιάννης Μονέος πυροβολούν ακατάπαυστα πίσω από τα 6.75 και οι Black Mamba έχουν ξεφύγει στο 35-13. Τώρα από την άλλη ο Κλαλιώμα δεν έχουν βρει μέχρι στιγμή στην συνταγή για να αντιμετωπίσουν αυτά τα μακρινά σουτ των αντιπάλων τους και βλέπουν σιγά σιγά την ψαλίδα να ανοίγει. Γκίκας τώρα στα 4. Πλησίασε, τελειώνει ο χρόνος, του φύγει και η μπάλα. Φινάλε, χωρίς να υπάρξει κάτι καλό για τους Οκλαλιώμα. Συνέχεια με ένα κόπουλο. Σπίνει στον Μαρίτσα. Μαρίτσας. Φύγει και ο Μονέος στην περιφέρεια χωρίς να έχει κάποιον πάνω του, θα το χάσει αυτή τη φορά. Καλογερόπουλος. Άσε στο πλάι, Γιαννάκης θα το πάρει χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα. Και το rebound στα χέρια του Μαρίτσα. Έξε γρήγορα με τον Ακόπουλο, πατάει γερά, αυτοσηκώνεται, τελειώνει τη φάση με το layup. 37-13. Γιαννάκης, ύψωσε. Καλογερόπουλος γύρισε, είδε διαθέσιμο τον Γκίκα. Καλή άμυνα από τον Μαρίτσα. Λίγος χρόνος ακόμα για τους Οκλαλιώμα με το ένα χέρι ο Σιαμίσης, αστοχή. Χωρίς καλάθι παραμένουν στην δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι.
Υπενθυμίζω 24-13 είχε ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Στο 37-13 βρισκόμαστε τώρα. Θα σπάσει το σερί με τον Γιαννάκη να σκοράρει, να πετυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι, ενώ κερδίζει και το φάουλ. 37-15. Αστοχή βολή, Γιάννης Μονέος. Ιεροδημήτρης σηκώθηκε από το πλάι, δεν έβαλε πολύ δύναμη στο σούτες και δεύτερη ευκαιρία όμως ο ίδιος και θα την αξιοποιήσει. 39-15. Γκίκας. Πήρε το δίποντο, η μπαλά στο σίδερο. Μονέος. Στην προσπάθεια του για την πάσα του γλίστρησε η μπαλά από τα χέρια. Θα γίνει όμως το λάθος και από το σοκλαλιώμα. Ο Γκίκας θέλησε να παίξει γρήγορα με τον Γιαννάκη, όμως η πάσα του δεν ήταν καθόλου καλή. Ενώ επιστρέφει ο Καραγιώργης για τους φιλοξενούμενους, όπως και ο Ρεπάνης για τους Black Mamba. Ο Ρεπάνης ο οποίος τώρα θα παίξει με τον Μονέο, τον Δημήτρη. Πήρε το screen, συνεχίζει μόνος του. Η μπάλα βγήκε από χέρια παίχτη τον Οκλαλιώμα. Έτσι έχουν 9-14 δευτερόλεπτα τώρα οι Γαλάζιοι. Μαρίτσας τώρα στο τρίποντο. Είναι άστοχο και ο Καραγιώρης καθαρίζει την φάση. Καραγιώργης. Κατεβάσε το χέρι του ο Δημήτρης Μονέος. Αν κάνει το φάουλ είναι το τρίτο για τους γηπεδούχους. 3-1 τα ομαδικά. Γκίκας ζήτησε, πήρε, εκτέλεσε κατευθείαν. Βγήκε και βγήκε όμως η μπάλα από το καλάθι. Κόπουλος θέλει να ανεβάσει ταχύτητα. Και μπάλα τώρα στον Μαρίτσα. Προσποιήθηκε στο σούτ. Ο Ρεπάνης όμως θα το πάρει. Το rebound θα το μαζέψει ο Μικονιάτης. Βλέπω ότι είναι μόνος του Καλογερόπουλος. Θέλησε να πάρει το τρίποντο. Ρεπάνης εξαιρετική. Η πάσα του Νακόπουλος θα την αξιοποιήσει. Πάρα πολύ όμορφη ασίστ. 41-15. Καλογερόπουλος εδώ και ο Κλαλιώμα έπαιξαν εξαιρετικά. 41-17. Μαρίτσας, αστοχή. Νακόπουλος ήρθε με φόρα. Τρίποντο από τον Δημήτρη Μονέο. Καραγιώργης τώρα σε καλύτερη θέση. Θα μαζέψει κάτι λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Το 41-17 βρίσκεται το σκορ τώρα. Καραγιώργης στα αριστερά με τον Ακόπουλο μπροστά του. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Νέα ευκαιρία με τον Σιαμίση. Θα το χάσει όμως κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Νακόπουλος άφησε στον Ρεπάνη. Μια πάσα κάτω από τα πόδια. Νακόπουλος δεν έκανε καλή υποδοχή. Πάει τώρα στο ένας Μέναν. Μια ευκαιρία ούτε τώρα. Το χάσε και ο Καραλής. Το Μαρίτσας τώρα σταματάει την φόρα του αντιπάλου του με ένα φάουλ. Το τέταρτο για τους Black Mamba. Ζωγράφος στο παρκέ. Στον πάγκο πέρασε ο Νακόπουλος. Γιαννάκης εκτελεί, δεν είναι καλό το σουτ. Χωρίς να βιάζεται εδώ ο Ρεπάνης. Ένα εδώ κέντρο. Έχει κοντά τον Μαρίτσα και τον ζωγράφο τώρα. Μαρίτσας πέρασε από το προσωπικό του μαρκάρισμα. Κυλάει μπάλα στο Στεφάνη. Καταλήγει εκτός. Και ο Γκίκας καθαρίζει.
και 40 στο ρολόι για να αφήσουμε πίσω μας και την δεύτερη περίοδο. Δίκας, Καραγιώργης. Σιαμίσης, έφτασε προς τα μέσα, καλάθι και φάουλ. 41-19 με την ωραία προσπάθεια του Σιαμίση. Έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Θα έρθει το έμεσο τρίποντο. Δημήτρης Μονέος. Σηκώθηκε για τρεις μπροστά από τον Σιαμίση. Airball. Κατέληξε αυτή η προσπάθεια. Αλλαγή τώρα με τον Κωνσταντάρα να επιστρέφει. Σιαμίση θα περάσει τον πάγκο. Γιαννάκης. Ύψωσε αυτό στο πλάι ο Καλογερόπουλος και Σαντάρας δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο. Πέρασε εγκαίρος ο Μαρίτσας, η πάσα του ωστόσο δεν θα περάσει στην συνέχεια. Καραγιώργης έμεινε μόνος του, σκόραρε. 41-21. Ρεπάνης. Λογικά, από μία επίθεση για τις δύο ομάδες. Ρεφάνης, πήρε το φάουλ. Έχουν ακόμα δύο φάουλ να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Από την άλλη, δεν έχουν κάποιο φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι. Δημήτρης Μονέος. Καραγιώργης μένει μπροστά του. Υπάρχει φάουλ. Το τρίτο ομαδικό τώρα θα γίνει από τον Καραγιώργη και πάλι. Στην επαναφορά ο Ρεφάνης, ο Μαρίτσας. 14. Ένα τρίποδο του Μαρίτσα. Στην διεκδίκηση και δύο παίκτες. Ο Γιαννάκης, 7 δευτερόλεπτα. Προσπαθεί να συγκρατήσει. Βλέπει το ρολόι, εκτελεί κάπως άτσαλα. Και φινάλε λοιπόν το ημίχρονο. Φινάλε και στην δεύτερη περίοδο με το σκορ στο 41-21. Επιστροφή εδώ στο Γουσουπού όπου ξεκίνησε και η τρίτη περίοδος του παιχνιδιού μας ανάμεσα σε Black Mamba και ο Κλαλιώμα. Οι γηπεδούχοι προηγούνται με 41-21 μετά από πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό στην αναμέτρηση. Καλάθι και φάουλ εδώ από τον ζωγράφο. Ποιος θα ανεβάσει τώρα την διαφορά στο συν 22. Και έχει και δικαίωμα για μια βολή. Θα στοχίσει αλλά βιάστηκε να διεκδικήσει το rebound. Καραγιώργης. Γκίκας στα δεξιά. Με τον ζωγράφο να τον μαρκάρει. Γύρισε ωραία ο Γκίκας, δεν σκοράρε. Ο νέος. Σκαστή πάσα Δημήτρης Μωρέος, πάει στα ίσα. Πάλι μπαλά στα δικά του χέρια. Άφησε τελικά στον Ακόπουλο, θα το πάρει αυτός από το πλάι, το βάζει όλα τα λεφτά. Η ασίστ του Δημήτρη Μονέου, 46-21. Γιαννάκης. Καραγιώργης. Ακούμπησε τον Ακόπουλος. Μπήκαν δυναμικά και οι δύο στην φάση μπαλά. Έχει περάσει εκτός αγωνιστικών ορίων.
κατοχή είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Σιαμίσης. Καραγιώργης θα το πάρει υπό πίεση. Μάζεψε ο Νακόπουλος. Τρέχει τώρα ο παίχτης στον Black Mamba. Είδε έξω τον Δημήτρη Μονέο. Τώρα έγινε δημιουργός ο Νακόπουλος και εκτελεστής ο Δημήτρης Μονέος. Κάτι ανάποδο από ό,τι έγινε στην προηγούμενη φάση. 49-21. Και έχουμε και time out για τους Οκλαγιώμα. Επιστρέψαμε μετά το time out στον Οκλαγιώμα, οι οποίοι βλέπουν τους Black Mamba να μπαίνουν με φόρα στην τρίτη περίοδο και τους Νακόπουλο και Δημήτρη Μουνέο να κάνουν τρομερά πράγματα και δημιουργικά αλλά και εκτελεστικά μέχρι στιγμής. Και το σκορ να έχει φτάσει στο 49-21. Δίκασε και παλεύει και θα βγει και στη μάχη του κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. 49-23. Νακόπουλος βρήκε την πάσα και ο ζωγράφος θα βρει το δρόμο προς το καλάθι για το 51-23. Καραγιώργης έπαιξε με τον Γκίκα. Σιαμίσης άφησε έξω, πήρε και πάλι. 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Γιαννάκης κατέβα στο χέρι του Μαρίτσας, παραδέχεται ότι έχει κάνει φάουλ. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας ο παίκτης στον Οκλαγιώμα. Ωστόσο τώρα θα πορευτεί με αυτές τις δύο βολές του. Χαμένη η πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη, 0 στις 2. Δημήτρης Μονέος βρήκε λίγο χώρο και εκτέλεσε αμέσως. 53-23, δεν πρέπει να το αφήνουν καθόλου χώρο οι αντιπαλοί του, γιατί θα τους τιμωρεί όπως έκανε και τώρα. Στο συν 30 παρακαλώ τώρα η διαφορά. Οι Black Mamba εξακολουθούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιάννης Μόνος τώρα μετά το κλέψιμο της ομάδας του συνεργάστηκε με τον Δημήτρη, θα το χάσει όμως αυτός. Ο Γερόπουλος έχει χώρο. Πάει σε αυτό το coast to coast. Στόχησε, Γκίκας μάζεψε. Αυτός θα τα καταφέρει καλύτερα. 53-25. Ανεβαίνει κάπως τώρα ο ρυθμός. Ένα σούτ για 3 πόντους, Γιάννης Μονέος. Και αυτός εκτελεί τώρα 56-25. Καραγιώργης. Και το Σιαμίσης. Δεν πέρασε η πάσα του. Με το πρόσωπο νομίζω ότι σταμάτησε την πάσα ο Νακόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο παρκέ τώρα, καθώς η μπάλα το βρήκε στο πρόσωπο. Πέτυχε το καλάθι στην συνέχεια ο Δημήτρης Μονέος, 58-25. Όλα καλά με τον Νακόπουλο, σηκώθηκε και θα συνεχίσει κανονικά. Γκίκας θα το πάρει το τρίποντο. Δεν προλάβε ο Μικονιάτης, πάτησε γραμμή. Συνέχεια με Γιάννη Μονέο. Εξαιρετική πάσα του, πέρασε την μπάλα από την τρύπα και ο Νακόπουλος εκεί δεν είχε κανένα θέμα να τελειώσει τη φάση για το 60-25. Καλογερόπουλος άφησε στον Γκίκα. Θέλει να περάσει από τον Δημήτρη Μονέο, στάθηκε στον αέρα, δεν σημάδεψε σωστά. Ενώ στην συνέχεια δεν ολοκλήρωσε το κλέψιμο, η μπάλα είναι και πάλι για τους Black Mamba. Για τους οποίους θα περάσει το μάτσο Καραλής τώρα.
πήρε την θέση του Δημήτρη Μονέου. Γιάννης Μονέος έπαιξε με τον Καραλή, αυτός από το ύψος των βολών δεν θα σημαδέψει σωστά. Διεκδικήσιμη μπάλα, Νακόπουλος μπαίνει δυναμικά και την γραπώνει. 8 δευτερόλεπτα τώρα, σε εξαιρετική κατάσταση ο Νακόπουλος και δημιουργικά. Πέρα από εκτελεστικά θα βρει ακόμη εξαιρετική assist για τον ζωγράφο. 62-25 πλέον. Κωνσταντάρας, Μικονιάτης, βρήκε εκεί στην κίνηση τον Καραγιώργη, θα παίξω ο Μικονιάτης και έτσι δεν γλιτώσαν το λάθος ή ο Κλαλιώμα. Νακόπουλος δεν μπορεί να υποδεχθεί αυτή την πάσα. Γρήγορα, γρήγορα και πάλι στην επίθεση φιλοξενούμενη. Καλογερόπουλος άφησε στον Καραγιώργη. Πήρε το τρίποντο και η μπάλα καταλήγει στα χέρια των Γαλάτζιων. Μονέος. Μαρίτσας. Εκτός ισορροπίας θα πάρει ένα δύσκολο σουτ. Καλογερόπουλος, έχει επιστρέψει ο Νακόπουλος στην άμυνα, δεν μπορεί να τον σταματήσει όμως, 62-27. Γιάννης Μονέος. Πολύ δυνατή η πάσα του. Πέρασε εκτός η μπαλά. Ρεπάνης στο παρκέ και πάλι για τους Black Mamba. Σιαμίσης. Πέρασε το μάτς για τους Οκλαλιώμα, 3 και 36 το ρολόι. Πριν από το φινάλε και της τρίτης περίοδου. Με την διαφορά να έχει ξεφύγει και τους γηπεδούχους να κρατούν ένα προβάδισμα νίκης. Καραγιώργης. Το δικό του σώμα κατέληξε εκτός η μπάλα, τα βάζει και με τον εαυτό του. Συνέχεια με Ρεπάνη, ο οποίος αφήνει στον Μονέο. Βρήκε τον ζωγράφο και αυτός θα σκοράρει από κοντά, 64-27. Ο ζωγράφος, ο οποίος αποδεικνύεται μια αξιόπιστη λύση για την ρακέτα των Black Mamba. Ακόμη επίθεση η οποία θα πάει στράφη εδώ από τους Οκλαλιώμα. Δυσκολεύονται αρκετά στο σκοράρισμα αλλά και στη δημιουργία φάσεων στην επίθεσή τους. Κάτι που το αποδεικνύει και μόλις και οι μόλις 27 πόντοι που έχουν πετύχει στο μάτς. Μικονιάτης εδώ θα μαζέψει το rebound μετά από το αστοχο τρίποντο. Θα πάει ο ίδιος, θα τελειώσει τη φάση. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλο από τον Μονέο, ο οποίος δεν το δέχτηκε και αδιαμαρτύρητα. Μέσα η πρώτη βολή τον Μικονιάτη, 64-28. Έξω η δεύτερη, θετικό ριμπάνω από τον Καραγιώργη. Τα δεξιά εκείνος, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Γιάννης Μονέος πατάει γκάζι, σταματάει όμως η πάσα στα χέρια του Γιαννάκη. Ο Νακόπουλος έχει βρει τελευταίος. Μικονιάτης. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Πιεζόμενος εκεί ο Μικονιάτης, δεν θα καταφέρει κάτι καλό. Μονέος έχει την επιλογή του Ρεπάνη. Αυτός από τα δεξιά θα δει την μπάλα να κολλάει στο Στεφάνη. Και έρθει και ο Νακόπουλος, ο οποίος πήδηξε για να κατεβάσει την μπάλα. Από εκεί που είχε κολλήσει η μπάλα
πάει και πάλι στα χέρια των γηπεδούχων. Συνέχεια με Μονέο. Δεν τελειώνει καλά τη φάση. Καμίσης. Δεν υπάρχει φάση καθώς έχουν προηγηθεί βήματα από τον παίκτη τον Οκλαγιώμα. Ρεπάνης. Ψάχνει συμπαίκτη για να συνεργαστεί. Έχει γίνει φάουλ τον Μικονιάτη, όπως δείχνει συγκεκριμένα ο ρεφερί, και όχι από τον Καραγιώργη, ο οποίος έκλεψε την μπάλα στην συνέχεια. Ζωγράφος Νακόπουλος στα 5. Γυρίζει, βλέπει το καλάθι, αστοχή. Τελευταίο λεπτό και επίσημα την περίοδο. Νικονιάτης, αφήσει τον Κωνσταντάρα. Πυρογιαννάκης, θα εκτελέσει για 3. Δεν είναι καλό το σούτ του. Εγκαθαρίζονται τώρα το rebound τη Black Mamba. Κωνσταντάρας και πάλι. Υπάρχει φάουλ τελικά. Μετά από τα πανωτά επιθετικά rebound τον Οκλαγιώμα. Στη γραμμή ο Κωνσταντάρας. Έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Και η μπάλα θα πάει από το πλάι καθώς δεν βρήκε Στεφάνη. Μονέος. Πυροκαραλής άφησε στο πλάι. Νακόπουλος πίσω από τα 6.75. Έχει πάρει καλύτερη θέση και ο Καραγιώργης μαζί στο rebound. 24 λεπτά τώρα όλα για τους φιλοξενούμενους. Καραγιώργης στα 11. Θέλει να γυρίσει Γιαννάκης. Πήρε ακόμα ένα τρίποντο, το βάζει αυτή τη φορά με τη βοήθεια του ταμπλό. 64-31. Μονέος από το κέντρο, θα βρει στο ταμπλό η μπάλα. Φινάλ λοιπόν και στη τρίτη περίοδο με το σκορ 64-31. Μόλις μπήκαμε και στην τέταρτη περίοδο του παιχνιδιού. 4-31 δείχνει ο φωτεινός πίνακας υπέρ των γηπεδούχων το προβάδισμα. Καραγιώργης με το ένα χέρι και θα έρθει στο φόλο ο Γκίκας για να γράψει 64-33. Δημήτρης Μονέος σηκώνεται για 3. Νακόπουλος θα μαζέψει και πάλι ο Δημήτρης Μονέος θα είναι ο εκτελεστής, θα το βάλει αυτή τη φορά και ήταν για 2 πόντους στο σουτ. 66-33. Δημήτρης Μονέος, ο οποίος έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής από την πλευρά των γηπεδούχων, και αυτός όπως και ο Νακόπουλος και ο έτερος Μονέος, ο Γιάννης, έχουν συμβάλει μέχρι στιγμής τα μέγιστα για την επικράτηση, όπως φαίνεται, των Black Mamba. Τον Black Mamba, με συγχωρείτε. Είναι, υπάρχουν βήματα εδώ από την πλευρά των Οκλαγιώμα. Δημήτρης Μονέος πάσα στην αδύνατη πλευρά. Ρεπάνης για 3. Δεν θα μπει το καλάθι. Καραλής μαζεύει το επιθετικό rebound και σκοράρει στην συνέχεια. 68-33. Νικονιάτης. Πήρε ο Καραγιώργης.
Αλλάζει ωραία κατεύθυνση. Θα βρει σίδερο όμως στην συνέχεια. Νακόπουλος έπαιξε με τον Μονέο, σκόραρε εκείνος. Με μία μόλις πάσα ήρθε το καλάθι για τους γηπεδούχους. 70-33. Καλογερόπουλος εκτελεί. 70-36. Θα έρθει όμως η απάντηση άμεσα για το 73-36. Με γωνιά της Κίκας. Ο Καραγιώργης κάνει την κίνηση, ο Καλογερόπουλος επέλεξε τον Μικονιάτη εκείνος. Γκίκας από την κορυφή, δεν έβαλε δύναμη. Δεν βρήκε ο Δεκάν Στεφάνης. Η μπάλα κατέληξε απευθείας εκτός. Ενώ ο Γιάννης Μονέος τώρα θα περάσει στον πάγκο, στην θέση του ο Μαρίτσας. Δημήτρης Μονέος πήρε και πυροβόλησε. 76-36. Ακόμα ένα τρίποντο μπαίνει στην λίστα για το συν 40 τον Black Mamba. Ρεπάνης. Μαρίτσας πέρασε την πάσα και τώρα πήρε κεφάλι ο Ρεπάνης. Με το ένα χέρι θα πετάξει κάπως άτσαλα την μπάλα προς το καλάθι. Γκίκας θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Κερδίζει το φάουλ τελικά από τον Καραλή. Είναι η πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. 76-37. Δημήτρης Μονέος πάει με φόρα να πλησιάσει. Μικονιάτης τον ακολούθησε από πίσω, αλλά έχει κάνει το φάουλ. Νακόπουλος. Καραλής γυρίζει, πρέπει να λιώθηκε η προσπάθεια του για από τον Καραγιώργη. Καλογερόπουλος. Αστοχό το σουτ. Μαρίτσας βλέπει τις επιλογές του, έπαιξε με τον Νακόπουλο. Φτάσει και πάλι μπαλά στα δικά του χέρια. Ρεπάνης εκτελεί, δεν μπαίνει το καλάθι. Και τώρα πήρε ο Μικονιάτης. Γκίκας. Τώρα δεξιά θα τελειώσει και αυτή τη φάση. 76-39 με τον Γκίκα. Ένα αυτός που ξεχωρίζει σήμερα από την πλευρά των Οκλαλιώμα. Ήταν καλός, αλλά όχι αρκετός για τους φιλοξενούμενους. Γιαννάκης. Στην άλλη πλευρά δεν θα μπει το καλάθι. Παρόλα αυτά όμως έχει κερδίσει το φάουλ. Έχουμε και δύο αλλαγές τώρα για τους Οκλαλιώμα. Κωνσταντάρας και Σιαμής πέρασαν στο μάτς στην θέση του Μικονιάτη και του Καραγιώργη. Ενώ από την άλλη επέστρεψε και ο Βαγγέλης Μονέος, ο οποίος αντικατέστησε τον Ακόπουλο. Γιαννάκης αστοχή στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη, ο ίδιος διεκδίκησε το rebound, αστόχησε και στην προσπάθειά του στην συνέχεια. Γιάννης Μονέος, χαμαρκάριστος, δεν θα το χάσει. 79-39.
Δίκας. Καλογερόπουλος με το ένα χέρι. 79-41. Δημήτρης Μονέος. Και αυτός θα το πάρει τώρα το τρίποντο μέσα. 82-41. Καθή οι δύο μονέοι. Έχουν τιμωρήσει για τα καλά σήμερα την άμυνα των Οκλαγιώμα. Γκίκας Γιαννάκης, να δούμε αν θα απαντήσει. Όχι. Προλαβαίνει ο Μονέος, ξεφεύγει κιόλας. 2-1-2-1-1. Επιλέγει τον Γιάννη Μονέο, αυτός θα πάρει το σουτ και θα το βάλει ξανά. 85-41. Σε καυτή κατάσταση. Και οι δύο Μονέο, όπως είπα νωρίτερα. Τρία συνεχόμενα τρίποντα. Διασυρός Δημήτρη και Γιάννη Μονέου. Γιαννάκης, μια δύσκολη προσπάθεια. Δεν θα καταλήξει όμως μέσα η μπάλα. Στάθηκε άτυχος. Δημήτρης Μονέος τώρα θα πάρει στην άλλη πλευρά. Να δούμε αν θα κάνει και αυτό στο 2-2 στις τελευταίες φάσεις. Όχι, χαλάει το σέρι. Γιαννάκης, Γκίκας. Αυτός από μακριά. Σιαμίσης παλεύει εκεί κοντά στον Καραλή. Καλογερόπουλος βγαίνει κερδισμένος. Βρήκε και ωραία τον Σιαμίση. Δεν έρχεται το καλάθι. 5 δευτερά ακόμα. Από το ύψος των βολών ο Καλογερόπουλος θα σκοράρει. 85-43. Μαρίτσας αστόχησε. Καλογερόπουλος κέρδισε τώρα εδώ το φάουλ. Λίγο έλειψε να μπει και η μπάλα στο καλάθι. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Επέστρεψε ο ζωγράφος τώρα για τους γαλάζιους. Περνάει εκτός ο Δημήτρης Μονέος. Έξω η πρώτη βολή. Πάει στα ίσα ο ζωγράφος εκεί κοντά στον Γκίκα, βγήκε η άμυνα. Σιαμίσης, Γιαννάκης. Δεν τελειώνει καλά τη φάση και ο Καραλής μαζεύει. Μαρίτσας. Δεν θα περάσει πάσα. Γκίκας τώρα τρέχει και πάλι στην άλλη πλευρά. Άξε την κατάλληλη στιγμή στον Γιαννάκη, θα χάσει και αυτή την ευκαιρία του. Ο Σαντάρας θέλησε για αυτός να πάρει ένα τρίποντο. Δεν ήταν καλό το σουτ. Μαρίτσας τώρα χωρίς κανέναν γύρω του, σαν σε προπόνηση εκεί. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 87-44. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο του παιχνιδιού. Τυπική διαδικασία πλέον αυτά τα τελευταία λεπτά. Καθώς τα πάντα έχουν κρυφθεί εδώ και ώρα και οι Black Mamba θα ξεκινήσουν με νίκη τις φετινές επίσημες υποχρεώσεις τους. Θα ξεκινήσουν επίσης με νίκη τις υποχρεώσεις τους στο κύπελλο. Σε αντίθεση με τους Οκλαγιώμα, οι οποίοι θα ξεκινήσουν με μια βαριά ήττα την σεζόν. Ωστόσο, μόνο να μάθουν μπορούν από την σημερινή ήττα τους, από τη σημερινή εμφάνιση, και μπορούν να γίνουν όλο και καλύτεροι, ενώ ο Μονέος συνεχίζει το βιόλι του. 90-44. Ο Σαντάρας. Νικονιάτης. Με το ένα χέρι σημαδεύει σωστά, 90-46.
Ένα σούτ από μακριά, ο Μαρίτσας θα το βάλει από το σπίτι του, 93-46. 47 δευτερόλεπτα ακόμα, Μικονιάτης θα απαντήσει. 93-49, είναι κρεσέντο τριπόντων τώρα στις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού. Ο νέος νομίζω θα πάρει ακόμα ένα σούτ. Αυτό θα κάνει. Δεν θα μπει όμως η μπάλα αυτή τη φορά εντός καλαθιού. Και οδεύουμε σιγά σιγά προς το φινάλε. 27 δευτερόλεπτα απομένουν για την τελευταία κόρνα. Σε 93-49 το σκορ. Αυτό νομίζω θα είναι και το τελικό σκορ του παιχνιδιού. Γιαννάκης θα περάσει το κέντρο. Αυτά λοιπόν εδώ από το Γουσουκουνίκι για τους Black Mamba. Θα επικρατήσουν με 93-49 κόντρα στους Οκλαγιώμα.